Για τον καιρό έχουμε τη Χριστίνα τη Σούζη τηλεφωνική μας γραμμή. Χριστίνα, καλημέρα. Καλημέρα, Τάκη. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Πες μας τι ακριβώς γίνεται. Ο κύριος Δένδιας μας μίλησε για 10 μποφόρ. Μας μίλησε για ισχυρούς ανέμους βεβαίως. Μας μίλησε για χαλάζι, για βροχές, για καταιγίδες. Είναι το εκεί, το κέντρο του χαμηλού. Να σας δώσω να καταλάβετε κάτι. Είναι το χαμηλό το οποίο περιμένουμε να επιδεινώσει και τον καιρό της χώρας μας. Έτσι. Ναι. Τις επόμενες ώρες και μέχρι την Δευτέρα το μεσημέρι. Ναι. Αυτό το κέντρο του χαμηλού αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην. Στη Βόρεια Αδριατική, κατά κάποιο τρόπο. Η Κεντρική και η Βόρεια Αδριατική έχουν βόρειους βορειοανατολικούς ανέμους. Η Νότια Αδριατική, εκεί που είναι δηλαδή το πλοίο, και το Βόρειο Ιόνιο έχουν νοτιοδυτικούς ανέμους. Καταλαβαίνεις ότι νοτιάδες από κάτω, βοριάδες από πάνω, συγκλίνουν περίπου στην περιοχή που είναι το πλοίο. Γι' αυτό και οι άνεμοι είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι εκεί. Έχει 9 μποφόρ. Είναι πολύ πιθανό να έχει και καταιγίδες, οπότε είναι πολύ πιθανό να έχει και ρηπές 10 που είπε ο κύριος Δένδιας. Έχει δίκιο σε αυτό το πράγμα. Yeah. Οπότε καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό, οι καταιγίδες, η βροχή, τα χαλάζια, οι ιδιαίτερα ενισχυμένοι άνεμοι που είναι νοτιάδες από κάτω και βοριάδες από πάνω, κάνουν την κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Ελπίζω και εύχομαι να τελειώνουν γρήγορα, γιατί οι άνεμοι δεν πρόκειται να εξασθενήσουν τις επόμενες ώρες. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, ποια είναι η πρόβλεψη για τις επόμενες ώρες, γιατί είναι ότι το χαμηλό θα κατέβει στην περιοχή, ώρες. Οπότε και τότε θα εξασθενήσουν αργά το βράδυ. Ναι. Όταν δηλαδή το κέντρο του χαμηλού βρεθεί στην περιοχή που είναι το πλοίο, τότε θα εξασθενήσουν. Αυτό θα γίνει αργά το βράδυ. Οπότε και θα ενισχυθούν νοτιότερα οι άνεμοι, ναι, στο Ιόνιο. Σε βλέπουμε δηλαδή το χάρτη της περιοχής τώρα, εμείς, ναι, Σούζη. Κατά συνέπεια, μου λες ότι αργά το βράδυ, δηλαδή εννοείς μετά τις 10, και πιο αργά ίσως, ναι, θα έχουμε μία καλυτέρευση του καιρού. Ναι, όσον αφορά τους ανέμους, γιατί όταν, ναι, το κέντρο του χαμηλού βρίσκεται εκεί στο κέντρο μάλλον του χαμηλού, οι άνεμοι εξασθενούν. Ναι, κατάλαβα. Έτσι. Ναι. Αλλά δεν πάβει να είναι μια κακοκαιρία. Και ελπίζω ότι πριν νυχτός θα έχουν τελειώσει με αυτή την ιστορία, γιατί μετά αρχίζουν και δυσκολεύουν και ακόμα περισσότερο. Βεβαίως. Στη νύχτα είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Ναι. Η φωτιά, ξέρεις, πας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα. Και μια ναι, παρακαλώ, ακόμα, παρακαλώ. Ναι, ναι. Και αν μου επιτρέπεις, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Αυτοί οι πολύ ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι, νότιοι άνεμοι, νοτιοδυτικοί, ναι, θα επικρατήσουν και στη χώρα μας. Ας το έχουμε αυτό κατά νου και να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και στην Αττική. Ευχαριστούμε θερμά.